Της άλλους με την κυρία Παπακώστα, την αγαπημένη κυρία Κατερίνα Παπακώστα, την υπουργήνα πλέον, υφυπουργός δημοσίας τάξης. Καλά, μη λαλήσουμε. Κάτσε το, μας συλλάβει κιόλας. Τη φασίνα συνομίζει να μας συλλαμβάνουμε κιόλας. Περίμενε τώρα, είσαι προσεκτική κυρία Καμπίτση. Προσεκτική, εντάξει, χρόνια την ξέρουμε. Μια λιτούλα να είχε πάντα. Όποιος λέει. Δεν υδρώνονται αυτοί μου, δεν βρίζω, την αλήθεια λέω. Θα σας περάσει βραχιολάκια λέει. Ναι, καλά. Μια στα χαρτητήρια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το επικό βίντεο, το οποίο έχει μείνει έτσι αλυσμόνη, το αγαπημένο βίντεο με την κυρία Παπακώστα που είχε βγάλει από τα ρούχα του τη Δαμανάκη, την είχε τσιτσιδώσει τη συντρόφισσα Δαμανάκη. Σωσίδησα, δεν είναι το Δαμανάκη. Γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Είχε φύγει από εδώ, είχε πάει από εκεί, λίγο Πασόκ κάτι και πάει. Εκεί, συντρόφισσα είναι τέλος πάντων. Πλέον τη κυρία Παπακώστα. Η Δαμανάκη μία χαρά είναι τακτοποιημένη, αδειάζεται σε επιτροπές έξω. Μία χαρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είχε γίνει τότε με την κυρία Παπακώστα και με την ίνη συντρόφισσά τη, την κυρία Δαμανάκη, και τι είχε πει όμως η κυρία Παπακώστα πριν λίγο καιρό για αυτή την άγρια έτσι διαμάχη τηλεοπτική που είχαν οι δύο γυναίκες. Για δούμε. Κυρία Δαμανάκη, είπε κυρία Παπακώστα. Να δεν ξεκινάμε καλά. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι κουβέντα, κυρία Λιαρέλη. Μου να σα πω γιατί. Για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι εδώ εσεί. Να σα πω, κυρία Παπακώστα, ήρθατε εδώ και είναι η 8η φορά. Είναι η 8η φορά που μα κάνει και τα λάθη. Πώ πρέπει να κάνουμε την κουβέντα. Επί 15 λεπτά. Ναι, κάνουμε την ίδια ερώτηση και δεν μας δίνετε απάντηση. Σας λέω και λοιπόν, μας βγάζετε ηλίθιους από πάνω. Όχι, με συγχωρείτε. Και εσείς μου λέτε ότι σας βαλώνουμε. Εσείς μας χαρακτηρίζετε όχι, ότι έχουμε μειωμένη νοημοσύνη. Δεν έχετε απαντήσει όμως, κυρία Παπακώστα. Αφού δεν ακούτε τον εαυτό σας, με συγχωρείτε που το λέω. Άρα θα με βγάλετε τρελό, με συγχωρείτε. Πάμε να προσπάθετε. Επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα σε αυτή την εκπομπή, κυρία Παπακώστα. Μη χαμογελάτε, κυρία Δαμανάκη. Δηλαδή δεν έχουν ευαισθησία οι αρμόδιοι. Αυτό να λέτε. Μιλήσω, μπορώ. Βεβαίως, θέλω να σας κάνω και ένα ερώτημα. Λέω λοιπόν, ένα λεπτό να πω μια κουβέντα, κυρία Παπακώστα μου. Ναι, κυρία Δαμανάκη μου. Λέω λοιπόν, και δεν αναφέρω. Εσείς είστε παλαιότεροι από μένα στη Βουλή. Αν ακούτε χρόνια να λαμβάνετε και τις ευθύνες σας, κυρία Δαμανάκη. Μπορεί να μιλήσει κάποιος άλλος εκτός από εσάς. Όχι, λέτε κάποια πράγματα. Μπορώ να μιλήσω, κυρία Παπακώστα. Σας ακούω, εκνευρίζομαι γιατί σας ακούω σου. Έχω καμιά ελπίδα να πω καμιά κουβέντα. Να πω στον κύριο Παναγόπουλο που το έχει καταργήσει. Μην του πείτε, μην του πείτε. Όχι, γιατί αυτά που θέλετε να πείτε στο παρελθόν. Μπορώ να πω μια κουβέντα. Επιπλέον, και μην με διακόψετε, σας παρακαλώ. Όχι, δεν σας διακόπτω, γιατί εκτίθεστε με αυτά που λέτε. Να μεταρρυθμίσουν τα λεφτά. Είστε στο διάλογο. Κυρία Παπακώστα, την πρώτη φορά που δεν θα με διακόψετε όταν μιλήσω, θα σας δώσω ένα τριαντάφυλλο. Θα το βγάλω και θα σας το δώσω. Εδώ έπρεπε να μου έχετε δώσει τρία μέχρι τώρα. Λοιπόν, σημειωτέων ότι το Πασό. Τρίτος κύκλος, τρίτη φάση διαλόγου. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Κυρία Παπακώστα, μπορώ και εγώ να φωνάξω. Φτάνει! Φτάνει! Φτάνει, αφήστε με να μιλήσω. Παρακαλώ. Εκτίθεστε, κύριε. Δεν πειράζει, ας εκτίθεστε. Για να ηρεμήσετε. Όχι, δεν ηρεμώ, κύριε Παπαδάκη, αν δεν μου δώσετε το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο, σας υπόσχομαι. Σας υπόσχομαι. Όχι, το όχι. Θα τον πάρω αν θέλετε το έτσι. Δεν μπορείτε να καλείτε εκπρόσωπο ενός κόμματος εδώ για το ασφαλιστικό και να μην μπορεί να αρθρώσει μια κουβέντα, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι φιλοσοφία όμως. Τι να κάνουμε. Δεν είναι φιλοσοφία. Ούτε μία κουβέντα. Δεν έχουμε θέσει. Έχω βαρεθεί να μιλήσω. Να ακούω τις ανοησίες. Με συγχωρείτε για να κάνουμε να αλλάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα και συνεχίσουμε. Όχι, Παπακώστα, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να μιλήσω χωρίς να έχω ειλικρινά. Είναι πρώτη φορά που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να κάνω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Συγχωρείτε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Μα τι θέλετε να κάνω, σα κάνω ηλεκτροσόκ να πατάω αυτό. Δεν είπε κυρία Δαμανάκη, είπε κυρία Παπακώστα. Δεν ξεκινάμε καλά. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι κουβέντα, κυρία Λιαρέλη. Να σα πω γιατί. Για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι εδώ εσεί. Να σας πω, κυρία Παπακώστα, ήρθατε εδώ και είναι η 8η. Τι είχε γίνει, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Χαμός. Μάλιστα. Τρελάθηκε η κυρία Δαμανάκη. Φορ τέτοιο. Κυρία Παπακώστα, φημίζεται για τις διακοπές σε όλα. Πάντως, εγώ έχω να πω κάτι. Ότι δεν θα αφήσει η Παπακώστα κανέναν έτσι. Κρατητήριο θα τους πηγαίνει, ένα ανακριτικό θα τους κάνει έτσι, τελείωσε. Θα ξερνάνε όλα. Και άλλα. Θα φοβούνται οι εγκληματίες να εγκληματίσουν, οι απατεώνες να κάνουν τις απατεωνιές τους, οι ταλαμόγια να κάνουν τα σκάνδαλά τους. Ήρθε η Παπακώστα στο Υπουργείο και προσέχετε, κύριοι και κυρίες. Προσοχή μεγάλη. Κύριε Καμπούρη, επιτρέπετε. Δεν επιτρέπετε, γι' αυτό είσαστε εδώ, για να επιτρέπετε. Ωραία. Λοιπόν, πείτε το. Κυρία Παπακώστα,
είχε εξαρτητοποιηθεί και έκανε ένα κόμμα των νέων. Αν θυμάστε. Καλά, νέο δεν έχει κάνει ακόμα. Νέον το όνομα. Το έκανε, το έκανε. Τι νέον λέτε, το νέον εκεί τα λαμπάκια που βάζουν το νέον. Το νέον το όνομα είχε δώσει. Έκανε συνεργασία με τον Γκαμένο και πήρε τη θέση αυτή. Ε, καλά, πολύ Χερόπουλο. Πάνω στο Παναγιωτόπουλο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Να καλησπέρισουμε και τη Σταυρούλα τη Λούρο, την καλή συνάδελφο που είναι κοντά μα.